Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην Ελευσίνα προανήγγειλε την ανέλκυση από βυθό του Σαρονικού 28 παλαιών ναυαγίων. Ακούγοντάς τον σκέφτηκα πόσο πολύ μοιάζει με ανέλκυση ναυαγίου η προσπάθεια που έχει αναλάβει η κυβέρνησή μας να βγάλει την οικονομία από το βυθό της κρίσης, διασώζοντας όμως, και αυτή είναι η διαφορά από τα κλασικά ναυάγια, και όλο το πλήρωμα, δηλαδή τον ελληνικό λαό. Είναι αυτό που λέμε να βγούμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Ακούγοντας και εδώ και στη Βουλή, αλλά και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στους ομιλητές, είδα ανάμεσά τους τους καπετάνιους και μηχανικούς του βυθισμένου καραβιού της ελληνικής οικονομίας. Περιστοιχίζουν άβρεχτοι και ατσαλάκωτοι, σαν να μην πέρασε μια μέρα το νέο πλειοκτήτη και υπόσχονται όλοι αυτοί οι υπέτειοι του ναυαγίου ταξίδια σε μέρη μαγικά και ονειρεμένα. Πρόκειται για εφιαλτικές υποσχέσεις. Γιατί τι άλλο από εφιάλτης είναι η τυχόν υλοποίηση του στόχου του κ. Μητσοτάκη για διάλυση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και προνομιακή ενίσχυση της ιδιωτικής σε μια κοινωνία μάλιστα που αυξάνεται το ποσοστό της κακοπληρωμένης εργασίας με 380 ευρώ μηνιαίως. Θα είναι λοιπόν το κοινωνικό κράτος που θα πληγεί κέρια από τα νεοφιλελεύθερα πειράματα του κ. Μητσοτάκη. Ένα παράδειγμα. Με το δικό μας προϋπολογισμό για την παιδεία το 2018 θα δοθούν 5.317 εκατομμύρια. Πόσα θα έδινε η Νέα Δημοκρατία με βάση το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που είχε υπογράψει? 4.308 εκατομμύρια. 1 δις λιγότερο από την παιδεία για την εξυπηρέτηση των πλουσίων και αυτών που στέλνουν τα χρήματά τους στους φορολογικούς παραδείσους. Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα 3 τρίμηνα θετικής ανάπτυξης μετά από πολλά χρόνια, η αποκλιμάκωση των τιμών των ομολόγων στα επίπεδα του 2006, η βελτίωση των οικονομικών δικτών μαζί με σημαντικά επιτεύγματα της κυβέρνησής μας σε μια σειρά από τομείς, ήταν μια πρώτη πετυχημένη ανέλκυση. Μια δεύτερη θα είναι η έξοδός μας από την τρέχουσα δανειακή σύμβαση τον Αύγουστο και η ανάκτηση κάποιων βαθμών ελευθερίας στην άσκηση της πολιτικής μας. Είναι όμως τέτοιο το μέγεθος της συντελεσμένης καταστροφής που κανείς δεν δικαιούται ούτε να πανηγυρίζει, ούτε να κατασκευάζει όπως κάτι άλλο καπετανέοι της συμφοράς, success story. Εκεί κάτω βρίσκονται πολλά βυθισμένα καράβια ακόμη και χρειάζεται τιτάνιο έργο, αποφασιστικότητα και σχέδιο για να τα βγάλουμε έξω. Άκουσα τον κύριο Λοβέρδο και τον κύριο Σταμάτη. Φωνές από το παρελθόν τα όσα είπαν. Κοιτάξτε, ας ξεχάσουμε τι λέει ο Τσακαλώτος, ο Δραγασάκης, η κυβέρνηση για το 2014. Τι λέει ο Σόιμπλε και το Δουνουτού να δούμε. Πώς τα εκτιμούν. Υπήρξε εκτροχιασμός στους στόχους του 2014. Εκτροχιασμός. Υπήρχε στόχος για πλεώνασμα 1,5%. Δεν πιάστηκε. Και μια τρύπα 2 δις μεταφέρθηκε στο 2015. Αυτά τα λέει και ο Σόιμπλε συνέντευξή του στον κύριο Παπαχελά προσφάτως, όπου αποκαλύπτει ότι ο κύριος Σαμαράς του ζήτησε για πολιτικούς λόγους, γιατί δεν βγαίνει για πολιτικούς λόγους το πρόγραμμα στην Ελλάδα λόγω της εναντίωσης του λαού και της αντιπολίτευσης τότε, να υπάρξει μια μικρή αναστολή στην εφαρμογή του προγράμματος. Σόιμπλε, όχι κανείς άλλος. Και δεύτερον, το Δούνου του. Στην αξιολόγηση που έκανε για το πρόγραμμα το Φεβρουάριο του 2017, υιοθετεί αυτές τις αντιλήψεις και εκτιμήσεις ότι υπήρξε εκτροχιασμός του προγράμματος του 2014 με ευθύνη του προγράμματος που είχατε εσείς συμφωνήσει και της πολιτικής που εσείς ακολουθούσατε. Θα μπορούσα και άλλο να πω. Κύριε Σταμάτη, νομίζω ότι κάπως συγχυτικά μιλήσατε όταν μου αποδώσατε εμένα το θέμα της λιτότητας. Η λιτότητα είναι δική σας πολιτική. Εμείς, αν εφαρμόζουμε μέτρα λιτότητας, είναι μέσα από ένα καταναγκασμό των μνημονιακών μέτρων που αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε το καλοκαίρι του 2015. Και προσπαθούμε με ό,τι μπορούμε από το υπερπλεώνασμα κάπως να λιένουμε τις επιπτώσεις αυτής της λιτότητας. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε εμείς για αναδιανομή ανάμεσα στους φτωχούς και τους φτωχότερους. Η χώρα, παρά την ανακοπή της πτωτικής πορείας και την εμφάνιση μιας τάσης για ανάκαμψη που όμως πρέπει να σταθεροποιηθεί για να είναι πιστική και βιώσιμη, εξακολουθεί να κατολισθαίνει στην τελευταία ταχύτητα της Ευρώπης. Γιατί έχει σημασία, δεν είναι μόνο πόσο τρέχει η δική σου οικονομία, αλλά και πόσο τρέχουν οι άλλοι.
Και εδώ η επίδοση για το 2017 είναι για την Ελλάδα, από ό,τι ακούμε, 1,6% έναντι 2,5% στην Ευρωζώνη. Με αυτό το ύψος του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, με τα πρωτογενή πλεονάσμα των 3,5% επί 5 χρόνια, με αυτές τις ανισότητες, η πορεία προς την οριστική έξοδο από την κρίση και τα μνημόνια θα είναι αβέβαιη και επισφαλής. Για το λόγο αυτό, απαιτείται από σήμερα να θέσουμε ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση του χρέους. Τόσο του δημόσιου χρέους και των υπέρογκων πρωτογενών πλεονασμάτων, όσο και του ιδιωτικού χρέους που συναρτάται με την πορεία τραπεζικού συστήματος. Σε αυτά δύο θέματα θα μου επιτρέψετε να διατυπώσω κάποιες σκέψεις. Το ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να προσυπογράψει πρωτογενή πλεονάσματα υπέρογκου ύψους 3,5% για την πενταετία 18-22. Στην πράξη όμως, εφαρμόσανε και πέρσι και φέτος το στόχο αυτό. Ό,τι όμως κερδίζει από την έξοδο του πλεονάσματος, από την άνοδο του πλεονάσματος, το χάνει σχεδόν ισόποσα σε ανάπτυξη. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του 2017, που με συμφωνημένο στόχο 1,75% φαίνεται να βαδίζουμε για ένα πρωτογενές πλεονάσμα γύρω στο 3%. Δηλαδή, ακριβώς τη διαφορά που θα χάσουμε από την ανάπτυξη. Από το 1,1% περίπου, που αν το είχαμε, θα πιάνουμε το 2,7% αύξηση στο ΑΕΠ. Δηλαδή, το στόχο του προϋπολογισμού του 2017. Τα πλεονάσματα 3,5% για άλλα 5 χρόνια περιορίζουν την οικονομική ανάπτυξη και τις προσδίδουν κοινωνική αδικία. Τι είδους ανάπτυξη θα έχουμε χωρίς ισχυρό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων? Με νέες περικοπές στις συντάξεις και στο αφορολόγητο, με ό,τι αντίμετρα κατορθώσουμε να έχουμε, είναι προφανές ότι και εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Είναι αναγκαίο τώρα που συζητούνται με τους δανειστές μέτρα για το χρέος, όπως η ρήτρα ανάπτυξης, να τεθεί το θέμα της μείωσης των πλεονασμάτων, προκειμένου σε πρώτη φάση να μην γίνουν οι περικοπές των συντάξεων το 2019. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει με μια τέτοια επιδίωξη? Ακόμη και οι παλαιότεροι υποστηρικτές των υψηλότερων πλεονασμάτων του 4,5% μιλούν σήμερα για πλεονάσματα κάτω του 2%. Αν είναι ειλικρινείς και δεν βγάζουν λογάκια απλώς, δεν έχουν παρά να αποδεχθούν μια πολιτική πρωτοβουλία συνεννόησης που θα στηρίξει την κυβέρνηση στην επανάτευση του χρέους και των πλεονασμάτων. Τώρα είναι η ώρα για αυτή την πρωτοβουλία, ώστε να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη όθηση στις θετικές εξελίξεις που σημειώνονται. Η αναβολή για αργότερα μας περιορίζει σε δεύτερο ρόλο και θα κινδυνεύσουμε έτσι, με δεδομένη μια συγκεχημένη και διαιρετική κατάσταση στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι όλη τι γίνεται με τη μετανάστευση, να την πάθουμε όπως ο Κομπάσος που νόμιζε ότι θα πάρει το Όσκαρ επειδή είχε υποδηθεί τέλεια το πτώμα. Όπου Κομπάσος βάλτε Αντώνη Σαμαράς και Βάγκελο Βενιζέλος για να ταιριάζει τέλεια η εικόνα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και ειδικά αυτού που διακρατούν οι τράπεζες, θέλω καταρχάς να σημειώσω την ανάγκη να ξαναδούμε ως υπεύθυνη διακυβέρνηση αλλά και ως νομοθετική και εκθεστική εξουσία το ζήτημα των τραπεζών, πέρα από το ρόλο στον τομέα αυτών της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρέπει να μας απασχολήσουν οι παρατηρήσεις και η κριτική του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικά για τα μνημόνια και τους απίστευτους πειραματισμούς που έγιναν εις βάρος του ελληνικού λαού, αλλά ειδικότερα για τις τράπεζες και τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του SSM, για τις οποίες το πόρισμα είναι καταπέλτης. Δυστυχώς όμως είναι απορίας άξιον, γιατί στην Ελλάδα δόθηκε μεγάλη προσοχή σε αυτό το πόρισμα. Και έρχομαι στο θέμα των πληστηριασμών και των κινδύνων για την πρώτη κατοικία. Θα πω προκαταβολικά ότι η κυβέρνηση πρέπει να μελετήσει σοβαρά το θέμα της οριζόντιας νομοθετικής προστασίας της πρώτης κατοικίας με βάση την αντικειμενική αξία. Ακούστηκαν 400.000 ευρώ και κάτω. Και να μην αρκεστεί στη συμφωνία κυρίων με τις τράπεζες. Η σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των τραπεζών επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν όρια, φοβούμαι και αδιέξοδα, σε αυτή την ονομαζόμενη συμφωνία κυρίων. Οι στόχοι που έχουν θέσει οι τραπεζίτες για το 2018-2019 σε συνεργασία με τον SSM οδηγούν σε πάνω από 40.000 πληστηριασμούς. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι από ένα σημείο και μετά αυτοί δεν θα αφορούν στρατηγικούς κακοπληρωτές ή μπαταξίδες με βίλες 1,5 εκατομμύριο ευρώ και πισίνες, αλλά φτωχό κόσμο και απλούς ανθρώπους της πρώην μεσαίας τάξης που εξωθένωσε η κρίση. Η κυβέρνηση πρέπει ταυτόχρονα με την οριζόντια προστασία να δει θέματα όπως είναι η μη διενέργεια των πληστηριασμών στην αγοραία αλλά στην αντικειμενική αξία. Η δυνατότητα του δανειολήπτη να παίρνει το σπίτι του στην τιμή που θα το εξαγόραζε το φαντ ή ομοιοδότης και άλλα μέτρα προστασίας. Με δεδομένο ότι πλέον είναι γνωστά και συγκεντρωμένα όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δανειοληπτών, κινητά και ακίνητα,
και συνεπώς μπορεί να περιοριστεί σημαντικά ο κίνδυνος να επωφεληθούν οι παταξίδες. Κυρίως όμως πρέπει να μελετήσουμε άμεσα προτάσεις και καλές πρακτικές, όπως είναι η ΝΟΜΑ, η δημόσια Bant Bank της Ιρλανδίας, και να συνδυάσουμε την εξυγίανση των ισολογισμών τραπεζών με την προστασία από μαζικούς πληστηριασμούς που θα έχουν τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο. Μια τέτοια δημόσια τράπεζα ειδικού σκοπού θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τα κονδύλια που έχουν περισσέψει από το τρίτο μνημόνιο. Στο σημείο αυτό, θέλω να ενημερώσω τη Βουλή ότι αυτές οι πρακτικές των τραπεζών που ενθαρρύνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν γίνει αντικείμενο σφοδρών επικρίσεων από τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τον κ. Ταγιάννη, ο οποίος μάλιστα έστειλε σχετική επιστολή διαμαρτυρίας στον Τράγκη στις 9 Οκτωβρίου του 2017. Καταθέτω τα στοιχεία με τη σχετική πληροφόρηση. Κύριε συνάδελφε, τελειώσατε. Ολοκληρώνω. Για να υπάρχουν στα 11 λεπτά. Αμέσως. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπερψηφία του προϋπολογισμού του 2018 με την αισιοδοξία ότι είναι στο χέρι μας να έρθουν καλύτερες μέρες. Ότι η έξοδος από τη Διανοιακή Σύμβαση τον Αύγουστο πρέπει να πλαισιωθεί από ρυθμίσεις για το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, ώστε η πορεία της οικονομικής ανάκαμψης να είναι σταθερή και κοινωνικά δίκαιη. Αυτό το κοινωνικό χρέος μπορεί να το φέρει βήμα-βήμα σε πέρας μόνο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε, το χρωστάμε στο ελληνικό λαό για να το καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Η Υπουργός, κυρία Θεανόφωτιου, έχει το λόγο.